το περασμένο Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου του 2023, σε περιοχές του Εύρου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματο Συνοριακή Φύλαξη Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γι' αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερι μη νόμιμου μετανάστε. Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί τη Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Επέμβαση συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γι' αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερι μηνόμιμου μετανάστε. Ω αποτέλεσμα, κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό καθώ και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντε θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη, ενώ την προανάκριση για τι δύο υποθέσει ενεργούν τα τμήματα Συνοριακή Φύλαξη Σουφλίου και Φερών αντίστοιχα. Ακολούθω, χθε, ημέρα Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου του 2023, συνελήφθησαν το απόγευμα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευση Κήπων Εύρου από αστυνομικού τη Υποδιεύθυνσης Ασφάλεια Αλεξανδρούπολη, τρει αλλοδαποί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσει των νόμων περί όπλων και περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση όπου εντόπισαν τους δράστες να επιβαίνουν σε γιοταχή αυτοκίνητο και να πραγματοποιούν είσοδο στη χώρα από το συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων σε ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του οχήματος η ανωτερό αστυνομικοί με τη σύνδρομη του σκύλου ανείχνευσης εκρηκτικών υλών μάγια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αλεξανδρούπολης καθώς και τελωνιακών υπαλλήλων εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου και κατάσχεσαν 45 πιστόλια σε περαιτέρω έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στο όχημα και κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, 18 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, 27 νομίσματα και 10 τμήματα νομι... νομισμάτων για τα οποία διερευνάται αν εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ένας μεταλλικός τρίφτης, 9 κινητά τηλέφωνα και 12 κάρτες SIM, μία ηλεκτρονική συσκευή και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ. Κατασχέθηκε επίσης το παραπάνω όχημα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελίου οδικών Αλεξανδρούπολης ενώ την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση ασφαλείας Αλεξανδρούπολης. Τέλος, χθες ημέρα Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου, συνελήφθησαν το βράδυ στην Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης, δύο ημεδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιώταχη αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακ Κινητής, στερεί το άδεια ικανότητα οδήγηση. Ω αποτέλεσμα, κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντε θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακή Φύλαξη Ξάνθη.